Ελληνοτουρκική συνάντηση προανήγγειλε ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας Χουλουσί Ακάρα. Ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού, ποια τα μέτρα που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Παράσταση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Επισητισμού Τουρισμού στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Πώς βλέπουν οι νέοι της Κέρκυρας τις εξελίξεις των κορονοϊών. Καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 31 του μηνός Ιουλίου και ο μήνας Ιούλιος μας αποχαιρετά με έναν μεγάλο συναγερμό όσον αφορά την υπόθεση του COVID, αλλά και με ένα πολύ σοβαρό ακόμη μια φορά γεγονός στην Κέρκυρα, με μια νέα φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεκτα αυτή τη στιγμή στα σκουπίδια στον Χιτά Τεμπλονίου. Μεγάλο θέμα με τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις. Η υπόθεση διοξίνες είναι το μεγάλο κεφάλαιο πια για τη ζωή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Πάμε αμέσως τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στον κυρίακο Μάνεση, να δούμε τι έχουμε σε πρώτη φάση από τις πληροφορίες που μας δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε και τις πρώτες εικόνες. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Είναι δίπλα στο δεματοποιητή. Ακριβώς, είναι οι χιλιάδες τόνοι πέριξ του δεματοποιητή, οι οποίοι επρόκειτο κάποια στιγμή να δεματοποιηθούν. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε αν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Το μόνο που βλέπουμε και από τη αποδέσμευση των πρώτων πλάνων προς τους τηλεθεατές είναι ότι η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Και δύο πετσετέλ. Είναι ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η πολιτική προστασία, οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις και οι κάτοικοι έχουν σπεύσει την περιοχή. Το σίγουρο είναι, βάσει της εικόνας που διαθέτουμε, είναι πως η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Προφανώς σαν ασυγόκηγε αυτή τη φορά δεν είχαμε την έκρηξη της φλόγας όπως την προηγούμενη. Όμως το ίδιο δραματικό έργο να το βλέπουμε μέσα σε ένα μήνα δύο φορές σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Ακριβώς όπως το λες. Με 38 βαθμούς θερμοκρασία, με τεράστιες σχετική υγρασία και να έχουμε τώρα ένα μέτωπο φωτιάς στα σκουπίδια μας. Λες και κάποιοι θέλουν να τα εξαφανίσουμε ή να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Κέρκυρα και πάλι. Να Κυριακό, μπει υποκαθεστώς ομηρίας. Όπως είναι, και οι κάτοικοι βεβαίως. Δεν θα κοιμηθούν στα σπίτια τους απόψε. Δεν είναι μόνο αυτό. Από την κάψη των σκουπιδιών παράγεται η διοξίνη. Η διοξίνη είναι ένας δολοφόνος, σιωπηλός, αόρατος. Μας το έχουν εξηγήσει, μας το έχουν δώσει να το καταλάβουμε, θέλω να πιστεύω, οι επιστήμονες. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περίπτωση του Χιτά Τεμπλονίου σε αυτή τη φωτιά δεν έχει λόγια να περιγραφεί σε επίπεδο επιπτώσεων στη δημόσια υγεία. Είναι αυτή τη στιγμή μία μαζική δολοφονία του περιβάλλοντος και όταν λέμε περιβάλλοντος εννοούμε όλα τα έμβια τα οποία υπάρχουν σε αυτό. Είναι τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με όρους συνωμοσιολογίας. Ωραία. Όμως είναι βάλε ξεκάθαρο ότι σαν να θέλουν κάποιοι αυτά τα σκουπίδια, επειδή δεν έχουμε άλλο τρόπο να τα διαχειριστούμε, να τα εξαφανίσουμε καίγοντάς τα, δηλαδή δημιουργώντας πρόβλημα πάμε στη δημόσια υγεία. Πάμε να καλησπερίσουμε τη Μάγδα Παπανικολοπούλου, την πρόεδρο του Εξοραστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμπλονίου. Έναν άνθρωπο που ζει δίπλα εκεί, είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της φωτιάς. Βιώνει και αυτή την δραματικότατη εξέλιξη. Καλησπέρα σας κυρία Παπανικολοπούλου. Είμαι σίγουρος ότι τώρα πολλοί παράγοντες του πολιτικού και κοινωνικού μας βίου θα έχουν ανέβει επάνω, σαν τον Τέρες Κουίκ θα κλαίνε και στον ώμο σας για το τι συμβαίνει, τι γίνεται, αλλά όταν θα σβήσει η φωτιά πάλι τα ενίκο μη ενδύμω. Για πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς, τι συμβαίνει εκεί, τι έχετε καταλάβει από αυτό το νέο σοβαρό περιστατικό. Ακούστε κύριε, γιατί τι συμβαίνει, συμβαίνει ότι ξανά έχει πάει η φωτιά στο χώρο του δεματοποιητή πάλι, έτσι. Αυτή βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη, γιατί βοηθάει και ο καιρός, έχουμε αέρα. Έχει ένα μαϊστραλάκι, ναι. Επιχειρούν βέβαια και οι πυροσβεστικοί και πυροσβεστικά αεροπλάνα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Η φωτιά στα σκουπίδια δεν σβήνει ποτέ εύκολα, το ξέρουμε. Λυπάμαι για την κατάδια μας, λυπάμαι. Έτσι, αυτό έχω να πω εγώ. Έρχονται τώρα να κάνουν τι, ας πούμε, τι να κάνουν κύριε Ζηνιάτη. Να πω ας πούμε ότι δεν διαθέτουν ούτε τυπικό πυροπροστασίας,
να πω ότι δεν υπήρχε νερό μέσα στον χώρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπήρχε νερό. Εάν έχει την καλοσύνη να το επαναλάβετε αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Εκεί με τους υδροφόρες. Λέτε, συγγνώμη, γιατί αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ντροπή μας. Αν με ακούτε λίγο καλά. Πραγματικά ντροπή μας είναι. Αν με ακούτε, αν έχει την καλοσύνη μισό λεπτό, καταλαβαίνω την έντασή σας, τη στεναχώρια σας, το φόβο σας. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε εάν εσείς έχετε εικόνα όσον αφορά την πυρόσβεση, αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή ότι δεν υπήρχαν πυροσβεστικοί κρουνοί σε λειτουργία και ότι μόνο με κάποια οχήματα υποστηρίζεται το έργο των πυροσβεστών, αυτό λέτε. Ακριβώς κύριε Ζηνιάτη, ακριβώς. Και σας λέω και πάλι, και όχι μόνο εγώ αντίκρισα και εικόνα εκεί που σοκαρίστηκα. Έτσι. Δηλαδή να βλέπω έναν εργαζόμενο, δεν με ενδιαφέρει πιανού εργαζόμενος ήταν, αν ήταν του συνδέσμου, αν ήταν του εργολάβου. Τι σημασία ο άνθρωπος δηλαδή να κινδυνεύει πάνω στη φωτιά που εάν εκείνη τη στιγμή γύριζε ο αέρας, θα είχε καεί ζωντανός, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει να σβήσει, Τι να πω δηλαδή, τι να πω. Και να σας πω και κάτι, με προβληματίζει το γεγονός αυτό, ας πούμε. Μου μεταδίδουν αυτή τη στιγμή την εξής πληροφορία. Χιλιάδες τόνους σκουπιδιών. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή εννοώ, έτσι, άθαστους και ποτέ δεν πήραν φωτιά. Και τώρα δηλαδή έχουμε κάθε 15-20 μέρες φωτιά στο συγκεκριμένο χώρο. Προσέξτε, μου μεταδίδουν αυτή την πληροφορία αυτή τη στιγμή ότι ο Δήμος της Κέρκυρας είναι σε συνομιλίες για τη μίσθωση ξενοδοχειακής μονάδας. Όσοι κάτοικοι δεν μπορούν σήμερα να μείνουν στα σπίτια τους, με τη συμβολή του Συλλόγου να μεταφερθούν και να μείνουν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο της Κέρκυρας, κύριε Ζηνιάτη. Έχετε κάτι υπόψη σας εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο της Κέρκυρας. Ο Δήμος της Κέρκυρας, λοιπόν, θα είχε φροντίσει να μην έχει διαμορφώσει την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί εδώ πάνω. Και δεν μιλάω μόνο για σήμερα, μιλάω όμως και για σήμερα. Ναι, ναι. Μιλάω και για σήμερα. Διαχρονικά μιλάτε. Αλλά εσύ. Η αλήθεια είναι ότι το αδιέξοδο το κληρονόμησε η σημερινή αρχή. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Εγώ κατανοώ ότι πρέπει να το διαχειριστεί, αλλά... Αλλά δεν έκανε και κάτι γι' αυτό, έτσι. Κινούμαστε με ρυθμούς χελώνας. Ωραία. Για τα πάντα. Εκεί μου ενημερώνω ότι είναι και η κυρία Ιδρέου. Έχετε κάποια συνομιλία, δηλαδή τώρα το θέμα το διαχειριστικό. Ποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν κοντά κατοικίες. Η κυρία Ιδρέου είχε έρθει και την ώρα που ήμουν εγώ εκεί, ήταν πάνω. Εγώ δεν είμαι στοιχοματερή, τώρα πάω. Μάλιστα. Γιατί πήγα πρώτα να βρω τον εισαγγελέα, Και στη συνέχεια πήγα στο ΕΛΦΑΤΑ. Πήγατε στον εισαγγελέα. Εννοείται ότι καταθέσατε μήνυση. Κοιτάξτε, επειδή τον εισαγγελέα δεν τον βρήκαμε, θα καταθέσουμε όμως. Θα καταθέσετε μήνυση κατά παντός υπευθύνων γι' αυτό. Ναι. Θα καταθέσουμε μήνυση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση Κιτά είναι μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολεί σήμερα στη ροή του δελτίου και της εκπομπής αργότερα. Καταλαβαίνω ότι είναι το μεγάλο κάδρο για την τοπική μας πραγματικότητα, το μεγάλο θέμα, όπως πολύ μεγάλο θέμα είναι και η υπόθεση που λέγεται κορονοϊός. Σήμερα είχαμε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Στη χώρα μας έχουμε έκρηξη κρουσμάτων 78. Στην Κέρκυρα έχουμε δύο νέα κρούσματα και προκύπτει ότι είναι επιμόλυνση από τον 20χρονο φορέα για τον οποίο σας μιλήσαμε χθες στα πλαίσια των τριών. Με ενημερώνω τώρα ότι έχουμε και δύο ακόμη κρούσματα, δηλαδή τέσσερα, δύο εισερχόμενα και δύο ντόπιοι Κερκυραίοι, νέοι άνθρωποι μάλιστα. Πάμε να δούμε αυτά τα οποία λέει η πολιτική ηγεσία της χώρας, το SOS το οποίο εκπέμπει, τα μέτρα τα οποία ισχύουν πια από σήμερα έως 31 του Αυγούστου. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή της έναρξης αυτής της πανδημίας, παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με τα επιδημιολογικά φορτία. Προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και ανάλογα με τις εξελίξεις είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέτρα, εργαλεία που ανταποκρίνονται στο είδος της διασποράς και απαντούν στα ποιοτικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων. Πάντα με γνώμονα να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται χαλάρωση ως προς την τήρηση των μέτρων και φαινόμενα συγχρονισμού και συνωστισμού, τα οποία αποτυπώνονται στην αυξητική τάση των κρουσμάτων μας καθημερινά. Σήμερα μόνο ανακοινώθηκαν 78 νέα κρούσματα. Γι' αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Πιο συγκεκριμένα,
Μετά από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, από αύριο 1 Οκτώβρου και έως τις 31 Οκτώβρου, όλο τον Αύγουστο, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών. Δεύτερον, από αύριο και έως τις 15 Οκτώβρου ισχύει αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, π.χ. γυροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, άστεγοι, πρόσφυγες και σε νοσοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά στα νοσοκομεία, όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνεται να υπάρχει ένα συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες ως τις 15 Οκτώβρου. Τρίτον, από Δευτέρα 3 Οκτώβρου έως 15 Οκτώβρου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδιών με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων. Επίσης, από Δευτέρα 3 Οκτώβρου και έως Κυριακή 9 Οκτώβρου για μια εβδομάδα υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ εστιατόρια, καφέ μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα. Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημοσίων ανοιχτών εκδηλώσεων ως τις 31 Οκτώβρου. Παρατείνονται τα μέτρα τήρησης αποστάσεων σε παραλίες ως τις 31 Οκτώβρου. Παρατείνονται ως τις 31 Οκτώβρου επίσης τα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. Παράταση ως τις 31 Οκτώβρου υφίσταται και για τα μέτρα προστασίας στα ΚΙΤ. Έως τις 31 Οκτώβρου παρατείνεται και η γενική απόφαση για κανόνες τήρησης αποστάσεων. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι τις 15 Οκτώβρου η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ως τις 15 Οκτώβρου παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαίες συνδέσεις, συνοριακά σημεία εισόδου, αρνητικό PCR τεστ 72 ώρων για προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ώρων για τους προερχομένους αεροπορικός από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέλος, από 1 Οκτώβρου ως τις 15 Οκτώβρου υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, όπως σε όλη την προηγούμενη φάση, καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή αντιμετώπισης της πανδημίας διαδραμάτισε η ευθύνη των πολιτών, η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της Ελλάδας. Και πρέπει και σε αυτή τη φάση όλοι μας να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα, την ίδια εγρήγορση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή, χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια. Αφήνουμε πίσω μας τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, στόχος όλων μας μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούμε πιστά αυτά που ισχύουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τα μέτρα τα οποία ισχύουν τώρα σε ένα μεγάλο εκτεταμένο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ρολέλα. Μέτρα τα οποία πρέπει να τηρήσει ο καθένας από εμάς, πέραν των προστήμων. Είναι το θέμα της προσωπικής ατομικής ευθύνης. Πάμε να δούμε περισσότερο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για τον κορονοϊό μετά την αύξηση των κρουσμάτων που έχει παρατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. Το ζήτημα απασχόλησε χθες τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχε τόσο ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, όσο και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε προς τους επιστήμονες ότι αν κρίνετε ότι πρέπει να σημάνετε συναγερμό για τη λήψη κάποιου μέτρου, μην διστάσετε να το κάνετε έγκαιρα.
Ανέφερε δε ότι οι τακτικές τηλεδιασκέψεις για την εξέλιξη της πανδημίας θα συνεχιστούν τρεις φορές την εβδομάδα και τον Αύγουστο. Αρχές και επιστήμονες από την πλευρά τους και μετά την απόφαση για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους απευθύνουν διαρκώς προειδοποίηση για την τήρηση των μέτρων μετά την αύξηση των κρουσμάτων. Καθώς τους προκαλούν έντονη ανησυχία τα φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, κυρίως σε κέντρα διασκέδασης. Μια ιδέα μάλιστα για πιθανά νέα μέτρα προκειμένου να αποφευθούν οι συνωστισμοί που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έξαρση κρουσμάτων έδωσε ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέροντας ότι υπάρχουν σκέψεις για πλαφόν στα κέντρα διασκέδασης. Στα περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τον κορονοϊό, καθώς και στους λόγους για τους οποίους δεν αυξήθηκε η πληρότητα στα πλοία και δεν αποφασίστηκε η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις εκκλησίες, αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Χαράλαμπος Γόγος. Σχετικά με το λόγο που η πληρότητα για τα πλοία παραμένει στο 65% και δεν αυξήθηκε, ο ίδιος εξήγησε πως πρέπει να κρατηθούν αποστάσεις στα καθίσματα των πλοίων γιατί είναι μια μακρά διαδικασία. Ο κάθε πλούς κρατάει πάνω από 3 ώρες συνήθως στα νησιά, επομένως είναι μεγάλη χρονική διάρκεια έκθεσης σε ασυμπτωματικό φορέα. Φυσικά, οπότε το ένα κάθισμα κενό είναι το 50% πρακτικά για να τηρηθεί το 65%. Επίσης, ο κύριος Γόγος ανέφερε πως τα περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να γίνουν είναι ο περιορισμός των ατόμων που θα μαζεύονται σε διάφορους χώρους. Παραδείγματος χάρη, να μην υπάρχει ελεύθερη προσέλευση στον αριθμό των ανθρώπων σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μπαρ ή καφετέριες ή κέντρα διασκέδασης. Επομένως, αν δούμε ότι η επιδημία συνεχίζει να έχει τέτοιες αυξητικές τάσεις, θα μπορούμε και σε τέτοιες διαδικασίες απαγόρευσης προσέλευσης πάνω παραδείγματος χάρη από 50 ή 100 άτομα. Οι μάσκες είναι ένα είδος πρόληψης του lockdown, δηλαδή. Σταματάμε τη μετάδοση, είναι σαν αυτό που κάνουμε όταν κλείνουμε κάτι. Παράλληλα, ο ίδιος επεσήμανε πως έχουμε δει ότι κάποιοι κόλλησαν σε τέτοια πάρτι και ευτυχώς συνέβη σε χώρους που ήταν ελεγχόμενη κατάσταση, δηλαδή σε υπηρεσίες ή σε εργοστάσια. Αν όμως έχουμε κρούσματα ορφανά, όπως αυτά που είδαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ιχνηλάτηση θα γίνει σε ανθρώπους του συγγενικού του περιβάλλοντος. Δεν ξέρουμε αν βρέθηκαν, αν άτομα αυτά βρέθηκαν σε χώρους και αν βρέθηκαν, δεν γίνεται ιχνηλάτηση προφανώς. Δεν μπορεί να γίνει γνηλάτιση σε ένα beach bar, το καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και αν γίνονται εκδηλώσεις τύπου διασκέδασης, να τηρούνται όσο γίνεται καλύτερα τα μέτρα. Αναφορικά με τα πανηγύρια, ο κύριος Γόγος σημείωσε πως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε πανηγύρια τον Αύγουστο. Αυτή θα είναι και η εισήγησή δική μου αλλά και όλων νομίζω. Το πανηγύρι έχει πολύ κόσμο. Συνήθως εκατοντάδες είναι εκεί και έχουμε ζητήσει να τηρούνται τα μέτρα και παραβιάζονται. Ο κύριος Γόγος εξήγησε πως από τον καιρό που έχει συσταθεί η Επιτροπή, τα μέτρα συστήνονται με βάση τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και τα επιδημιολογικά δεδομένα που παρακολουθούνται συνεχώς. Σχετικά με τις εκκλησίες, ο καθηγητής υπογράμμισε πως επιτηρούμε αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με τις εκκλησίες. Ο λόγος που δεν μπήκε υποχρεωτικά η μάσκα, γιατί η σύσταση παραμένει, είναι γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και υπάρχει μια εγκύκλειος από την Εκκλησία που περιγράφει λεπτομερέστατα τι θα γίνει στις εκκλησίες. Παραδείγματος χάρη, ότι θα υπάρχει άνθρωπος που θα ελέγχει φορώντας τη μάσκα του και πως θα μπαίνει συγκεκριμένος αριθμός με αποστάσεις μέσα στην Εκκλησία. Αν αυτό δεν συμβαίνει και αν η επιδημία επιδεινωθεί, φυσικά θα μπει και η Εκκλησία στο διοπλαίσιο. Απλά επειδή είναι επιτηρούμενος χώρος, μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα. Ενδεχομένως της Παναγίας να χρειαστεί μάσκα, αλλά θα το δούμε ξανά το θέμα αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Η μάχη συνεχίζεται στο Χιτά Τεμπλονί. Ότι νεότερο, ότι περισσότερο θα στο δώσουμε αμέσως μετά τις σύντομες διαφημίσεις, οι οποίες ακολουθούν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 31 του μηνός Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος μας εγκαταλείπει με μεγάλα θέματα ανοιχτά μπροστά μας, τεράστια θέματα. Είναι το μεγάλο κάδρο των εθνικών ζητημάτων, η ελληνοτουρκική ένταση και κρίση. Είναι η επιθετική στάση της Άγκυρας στην περίπτωση της Κυπριακής ΑΟΣ. Είναι όμως ταυτόχρονα και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο η υπόθεση του κορονοϊού με τεράστιες ζεστάσεις. Από τις 5 το απόγευμα όμως, η τοπική κοινωνία ασχολείται με ένα θέμα τεράστιας σημασίας και αυτό δυστυχώς είναι η υπόθεση του Χιτά Τεμπλονίου, μιας φωτιάς η οποία καίει ανεξέλεκτα πάνω στον σωρό των σκουπιδιών, σε ένα ακόμη όρος που έχει δημιουργηθεί εκεί, δίπλα στο δεματοποιητή. Τεράστιες προσπάθειες των ανθρώπων της περιοριστικής υπηρεσίας. Τεράστιες οι προσπάθειες των εργαζομένων στην περιοχή εκεί. Υπάρχει μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, με ό,τι όμως αυτό σημαίνει για το περιβάλλον, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δημόσια υγεία. Κυρία Κοσμάνες, εσείς είναι στην αίθουσα σύνταξης. Παρακολουθεί και με τον Βαγγέλη Καποδίστρια
και με την Ηρώ Λέλα και με τη Χρυσάνθη Μινά. Προσπαθούμε να καταγράψουμε ό,τι ακριβώς υπάρχει γύρω από αυτή την φοβερή και συγκλονιστική υπόθεση. Επαναλαμβάνω, μια υπόθεση που πέραν από το περιστατικό έχει να κάνει με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η υπόθεση διοξίνες δεν είναι καθόλου απλή. Κυριάκο, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σας. Να πούμε ότι η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτα. Θα έλεγα δεν έχουμε αυτή την ώρα μεγάλες φλόγες. Σε λίγο θα έχουμε στη διάθεσή μας και νεότερα πλάνα που θα δείχνουν έναν ήρωα στην κυριολεξία, εργαζόμενο είτε του φορέα είτε του ιδιώτη εκεί πάνω στο δημοτοποιητή. Το βλέπουμε. Να παλεύει μόνος του, να ανεβάζει μάνικα για να σβήσει τη φωτιά πάνω στο βουνό από τα σκουπίδια, αν είναι δυνατόν. Γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να έχει ενημερωθεί και ο κύριος Χαρδαλιάς και η πολιτική προστασία και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος από τη δήμαρχο που βρίσκεται πάνω, αλλά στο πρώτο ξεκίνημα μόνο αυτοί οι ήρωες της καθημερινότητας, οι αφανείς, μπορούν να σώσουν ή να περιορίσουν την κατάσταση μέχρι να έλθουν μπορούμε οι ειδικοί. Μπορούμε να παγώσουμε αυτό το πλάνο, κύριε Κοντέ, να φαίνεται αυτό. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Και όπως είπε η Μάγδα Παπανικολοπούλου, ο κίνδυνος για τη ζωή του πρέπει να γίνει αντιληπτός στο εξής. Αυτός ο άνθρωπος τρέχει προς το σημείο της φωτιάς για να σβήσει από πάνω, να ρίξει νερό δηλαδή με τη μάνικα. Ο καπνός έφευγε προς την περιοχή. Προς την πλευρά του. Όχι, έφευγε προς πλάγια. Ναι. Αν γύριζε λίγο άνεμος και αυτός ο καπνός τον έπνιγε, θα έπεφτε εκεί κάτω και καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς η προσπάθειά του περιείχε πολύ μεγάλο ρίσκο. Πολύ μεγάλο. Τι να πω στο παλικάρι, να είναι καλά. Γιατί καταλαβαίνεις, μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Καταλαβαίνεις όμως, Κυριακό, ότι αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε πέρσι, πρόπερσι, όταν είχαμε τις φωτιές του όγκους των σκουπιδιών σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας, για τις διοξίνες, ήταν το μεγάλο θέμα συζήτησης. Είναι αυτό που θυμάμαι, μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Δημοτικός Σύμβουλος σήμερα, ο Σώστομος Μπούκας, διευθυντής τότε της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Ο αόρατος δολοφόνος επικάθεται στο περιβάλλον. Μπαίνει στην τροφική αλυσίδα, προκαλεί καρκινογενέσεις και σκοτώνει. Μάλιστα, έχουμε νεότερα πλάνα και μάλιστα πολύ καλύτερα. Είναι σαν από την κάμερα του Start. Να έχει βάλει στο μάτι το χιτά. Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή, την πρώτη φορά. Τώρα το κατάλαβε και η Δήμαρχος, η οποία έκανε δηλώσεις σχετικές. Ανέφερε ότι έχει μιλήσει με τον κύριο Χαρδαλιά, που έχει πλήρη εικόνα του περιστατικού και μπορεί να στείλει στη διάρκεια της ημέρας, αν και σε λίγο νυχτώνει ή αύριο το πρωί ελικόπτερο από το Άκτιο, αν χρειαστεί. Τονίζει ότι λειτουργήσαν τα συστήματα ασφαλείας του χώρου κανονικά και είναι μεγάλη κινητοποίηση. Βέβαια δεν μας είπε για το πώς θυμήθηκε τώρα τους κατοίκους με την παρένεση, αν θέλουν να κοιμηθούν σε ένα ξενοδοχείο για να μην αναπνέουν αυτό το τοξικό σύννεφο του αέρα που θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Πάνω από τον Τεμπλόνι και την ευρύτερη περιοχή. Το τοξικό σύννεφο του αέρα έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ευρύτερη περιοχή, με τον καπνό ο οποίος σηκώνεται αρχικά ψηλά και μετά πέφτει. Αυτό 35 χρόνια τώρα στο Τεμπλόνι οι κάτοικοι έπρεπε να έμεναν σε ξενοδοχείο. Ναι, αλλά σήμερα και είχαμε χτίσει ένα καινούριο χωριό. Προφανώς. Αργά και το σκεφτήκαμε. Και επί Δημαρχίας Νικολούζου, κάποτε κάποιοι αξιωματούχοι του Δήμου είχαν πει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοιου τύπου πολιτική. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν ήταν στα πλαίσια της εμπεριστίας. Τελευταία 30 χρόνια δεν κυβέρνησαν τον τόπο μόνο ο Νικολούσος και η Ιδραίου, έτσι μην ναι, το ξεχνάμε. Αλλά αυτό. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Τα τελευταία δεν είχαμε, γιατί χρόνια. Χώναμε σε λάκους στην Κερκυριακή το σκουπίδι κρυφά. Τουλάχιστον και γίνονταν το μια διαδικασία. Αυτό το πράγμα βέβαια. Είναι πρωτοφανές όμως τώρα. Έχουμε κάτι περισσότερο, δηλαδή έχουμε όχι. Ονόματα. Να δουν τα νεότερα πλάνα οι φίλοι τηλεθεατές και να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της πυρκαγιάς γιατί έχει πιάσει από τα χαμηλά, δεν και επιφανειακά. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Η φωτιά στα σκουπίδια καίει σε βάθος και καίει πολύ καιρό. Σαν θυμίζω, να σιγόβραζε. Ναι, ναι. Θυμίζω ότι σε όταν σχέση είχαμε με την προηγούμενη φορά. Άκουγε με. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια όταν έλαβε δήμαρχος Κερκυραίων του ενιαίου Δήμου ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής είχε εκδηλωθεί φωτιά στην χωματερή του παλαιοχωρίου στην Νότια Κέρκυρα. Η φωτιά αυτή έκαιγε για μέρες. Αναγκάστηκε η τότε διοίκηση του Συνδέσμου Καθαριότητας να μεταφέρει χωμάτινους όγκους για να σταματήσει, δηλαδή να μην της δώσει να αφαιρέσει το οποιοδήποτε ίχνος οξυγόνου για να μην έχει δυνατότητα να καίει. Επειδή έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ έτσι μια μετάβλητη μάζα η οποία παίρνει με διάφορους τρόπους οξυγόνο. Γι' αυτό και η φωτιά.
Εκεί λοιπόν κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια οι πυροσβέστες. Βλέπουμε τι κάνουν και είναι και εξαιρετικά τα πλάνα των συναδέλφων. Και μια πληροφορία για την προηγούμενη φωτιά, να πούμε ότι και τότε από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι πάνω στο τεμπλόνι, στο χιτά στις εγκαταστάσεις, είχαν δώσει μάχη με τα σκαπτικά μηχανήματα. Αυτό υποδηλώνει ότι σβήστηκαν και πολλά από τα ίχνη εκείνης της φωτιάς. Καταλαβαίνεις, από το ξέσπασμα και το σημείο που έγινε παρανάλωμα του πυρός. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουν ενδείξεις πως κάποιος βάζει το χεράκι του για να βγάλει τα ματάκια μας, πρέπει να κάνουν και χειρουργικές κινήσεις έτσι ώστε να βρεθούν στοιχεία και ίχνη και ενδείξεις για να οδηγηθούμε στα ίχνη τους. Το θέμα είναι, Κυριάκο, πώς θα μπορέσει η τοπική κοινωνία απόψε το βράδυ να το διαχειριστεί και πώς μπορεί να το διαχειριστεί σε επίπεδο περιβάλλοντος. Σπύρο, όσο νερό πέφτει στα σκουπίδια, τόσο τοξικό αέριο θα έχουμε πάνω από την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι δεδομένο, δυστυχώς. Και το θέμα είναι ότι αυτό πηγαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Λιβάδι, Ρόπα, περιοχή ποταμού, όλη αυτή η περιοχή, Κυριάκο, η οποία θα αισθανθεί αυτό το πράγμα το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν θέλω να δημιουργήσω φοβικά σύνδρομα, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχουμε να κάνουμε με μια οικολογική ζημιά, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Δεν λέω καταστροφή, αλλά είναι οπωσδήποτε κάτι. Και σε μια χρονική στιγμή, αν μου επιτρέπεις, που με διαφωνίες, με γκρίνια, με αντιπαραθέσεις, με μουρμούρα, είχε μπει το νερό στα βλάκι. Δηλαδή, μια ποσότητα σκουπιδιών μας έφευγε για την Κοζάνη, για να μας γλιτώσει από τα χειρότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τα βλέμματα, η τρίτη θα είναι η φαρμακερή. Στόχος τους θα είναι να κάψουν και τα δέματα, να μην έχουμε τίποτα να στείλουμε. Λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά λίγο πολύ θα τα βλέπουμε, θα κάνουμε συνεχώς παράθυρα. Το παρακολουθεί το θέμα εκεί με τους συναδέλφους. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για την τοπική μας κοινωνία, είναι πολύ μεγάλο θέμα για την τοπική μας πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση σε λίγη ώρα και από το χιτά Τεμπλονίου. Και να μην ξεχνάμε τους εργαζόμενους πάνω σε εγκαταστάσεις, μέτρα ατομικής προστασίας, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για αυτά που αναπνέουν. Γιατί αυτοί και τις επόμενες μέρες θα είναι εκεί. Ενώ εμείς θα φύγουμε. Κυριάκο, βάζουμε άνω τελεία. Το παρακολουθείτε. Να πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Είναι εξαιρετικό θέμα. Εκρηκτικό θέμα και αυτό, δυστυχώς. Ο Χουλουσία Κάρο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας της γείτονας χώρας, επισκέφθηκε την περιοχή του Εύρου, είχε συναντήσεις εκεί με τις στρατιωτικές μονάδες και τους αξιωματικούς, προανήγγειλε μια συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων στην Άγκυρα. Πάμε να δούμε περισσότερα. Την ίδια ώρα, τον Μπαρμπαρός κινείται στην ΑΟΣ της Κύπρου. Για επικείμενη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας τις επόμενες ημέρες στην Άγκυρα, έκανε λόγο την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Χουλουσία Κάρ, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που οδήγησαν σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών τις προηγούμενες ημέρες. Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα μέσω τέτοιων συναντήσεων. Συνεχίζουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουλουσία Κάρ, σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ. Άλλωστε, ως παράγων περαιτέρω περιπλοκής της κατάστασης, λειτουργεί η αποστολή του Εθνικού Μπλου Μπαρμπαρός στην Κυπριακή Φαλοκλουπίδα, τη στιγμή που από την πλευρά της Τούρκης Προεδρίας έχει αναγγελθεί ότι αντίστοιχες δραστηριότητες του Ούρους Ρέις στην ελληνική Φαλοκρηπίδα να στέλνονται προκειμένου να υπάρξει ανεφόρον διάλογος, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει Αθήνα. Υποθυμίζεται ότι χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έστειλε σχετικό μήνυμα προς την Τούρκη πλευρά, τονίζοντας πως δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει ακόμα και την έναρξη του διαλόγου, που διακόπηκε το 2006, δηλαδή των διερευνητικών συζητήσεων. Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως δεν είμαστε σήμερα σε επίπεδο διερευνητικών συζητήσεων με την Τουρκία, αλλά σε επίπεδο επαφών που θα μπορούσαν, αν πετύχουν, να οδηγήσουν σε επανέναρξη των διερευνητικών. Ταυτόχρονα, τη ρητορική της έντασης διατήρησε ο πρόεδρος Ερντογάν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος του διάβου που ξεκινήσαμε στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας, όπως πράξαμε και στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας. Παράλληλα, ο Χουλουσία Κάρ επανέλαβε την πάγια θέση του ότι είναι δικαίωμα της Τουρκίας να κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, στα πεδία που εδωδότησε, όπως η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, στις θαλάσσιες ζώνες διαδοσίας Τουρκίας και να εργαζόμαστε για να τα αξιοποιήσουμε. Ως παράγον περαιτέρω περιπλοκής της κατάστασης ανάμεσα Αθήνα και Άγκυρα, λειτουργεί η αποστολή του ερευνητικού πλοίου Μπαρμπαρός στην Κυπριακή Φαλοκρηπίδα, τη στιγμή που από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας έχει αναγγελθεί ότι αντίστοιχες δραστηριότητες του Ούρους Ρέις στην ελληνική Φαλοκρηπίδα να στέλνονται προκειμένου να υπάρξει
ανεφορών διάλογο. Η Ελλάδα είχε ήδη απορρίψει ένα τόσο περιοριστικό ενδεχόμενο, αλλά και οι χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν περί συνέχισης μέχρι τέλους των τουρκικών σχεδίων στην Ανατολική Μεσόγειο υποδηλώνουν ότι ο δρόμος μέχρι τον όποιο διάλογο είναι σπαρμένος με αρκετά εμπόδια. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε για την κατάσταση τηλεφωνικώς με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κύριος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις επαφές που είχε εκ του σύνεγγυς στο Παρίσι με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τη χθεσινή μακρά τηλεφωνική συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, ο κύριος Πούτιν ανήγγειλε στον κύριο Αναστασιάδη ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα επισκεφτεί τη Λευκοσία ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ προκειμένου να λυθούν οι εξελίξεις και ανελευθούν από κοινού δράσεις για την ειρήνη και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Λίγες ώρες νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση Έλληνα ανταποκριτή, εκπρόσωπος του State Department τονίζει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βαθιά προβληματισμένες από τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων εντός των υδάτων της Κύπρου. Αυτά τα προκλητικά βήματα αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Για την κατάσταση ομίλησαν τηλεφωνικώς και οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας και Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο κ. Δένδιας επανήλθε χθες συζήτηση περί διαλόγου, τονίζοντας πως για να καταλήξουν οι επαφές που γίνονται σε τεχνικό επίπεδο συζητήσεις, πρέπει άγκυρα να καταλάβει ότι πρέπει να απέχει από προκλήσεις και παραβατικές συμπεριφορές. Δεν μπορεί να συζητάμε και συγχρόνως ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο να εκδηλώνονται παραβατικές συμπεριφορές. Τότε ποια είναι η συζήτηση. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως η Ελλάδα έχει πει ξεκάθαρα ότι θα στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία με όποιον τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ζητήσει αυτή τη στήριξη. Παραδείγματος χάρη με την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων εις βάρος Τουρκίας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην υπόθεση του COVID, επιστρέφουμε στην υπόθεση του κορονοϊού, σε αυτό το συναγερμό που έχει σημάνει σήμερα. Είδαμε το βίντεο με τον κύριο Χαρδαλιά, είδαμε το τι ισχύει σε επίπεδο νέων μέτρων έως τις 31 Αυγούστου. 78 κρούσματα. Με 78 κρούσματα μας εγκαταλείπει ο μήνας Ιούλιος. Συναγερμός παντού. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια, να δούμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά. 4 σήμερα στην Κέρκυρα, 3 εχθές. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μάλιστα στην Κέρκυρα μοιράζονται 2 εισαγόμενα. Δύο εισαγόμενα τα είπες. Δύο εισαγόμενα και δύο Κερκυραίοι, οι οποίοι φαίνεται να έχουν μολυνθεί στη επαφή που είχαν, στην επικοινωνία που είχαν με τον 20χρονο Κερκυραίο. Έτσι. Ναι, διότι χθες πήρε είχαμε ανακοινώσει 3 κρούσματα και ο ένας εκ των τριών ήταν 20χρονος και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτά τα δύο κρούσματα, τα οποία δεν είναι εισαγόμενα, είναι ντόπιοι Κερκυραίοι πολίτες, τα οποία είναι περίπου στην ίδια ηλικία, που προσήρθαν αυτοβούλως για να κάνουν έναν έλεγχο, έκαναν τεστ για τον κορονοϊό και ενημερώθηκαν ότι είναι θετικοί. Ωραία. Η άλλη περίπτωση, δηλαδή οι δύο Γερμανοί, πρόκειται για μια τριμελής οικογένεια. Πατέρας και κόρη βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα έγιναν όταν έφτασαν στην πύλη εισόδου. Έγινε η εξέταση, ενημερώθηκαν ότι είναι θετικοί στον ιό και όλη η οικογένεια και η τριμελής μεταφέρθηκε ήδη στο ξενοδοχείο αναφοράς. Πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση για το ξενοδοχείο αναφοράς, να δούμε πόσο διάστημα μένουν εκεί, τι πληροφόρηση υπάρχει, διότι έχουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία του ξενοδοχείου αναφοράς. Αλλά πρέπει να πω ότι όλη αυτή η ιστορία ελέγχεται και κατευθύνεται από τον ΕΟΔΗ, ο οποίος είναι σιωπηλός στα ερωτήματα τα οποία θέτουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα τεράστια σημασία θέμα και παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε η τοπική κοινωνία να έχει τη δυνατότητα της λεπτομερούς ενημέρωσης και πληροφόρησης από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά αυτό έχει να κάνει με αυτό το οποίο είδαμε άλλωστε και στην περίφημη λίστα Πέτσα, με τη σιωπηλή βέβαια μια ηγεσία επί του θέματος αυτού. Αλλά είναι κάτι άλλο. Μπορούμε να το σχολιάσουμε σε μια ενημερωτική εκπομπή. Πάμε να δούμε τώρα τα 78 κρούσματα. Πώς αυτά αναλύονται. Πού είναι. 78 κρούσματα. Τι είναι. Τα 10... Διότι 78 έχουμε να κάνουμε, συγγνώμη Βαγγέλη μου, με κρούσματα τα οποία προφανώς, με ανθρώπους οι οποίοι μολύνθηκαν προφανώς, πριν από 10 με 14 ημέρες. Η εξέλιξη της τουριστικής περίοδου έχει δυναμικά χαρακτηριστικά το δεκαήμερο το τελευταίο του Ιουλίου. Τι θέλω να πω με αυτό, αυτό που εύκολα ο καθένας καταλαβαίνει. Έχουμε περισσότερο κόσμο, έχουμε περισσότερες επαφές. Προχθές στην Κέρκυρα είχαμε το απίθανο free COVID party στην περιοχή της Δασιάς, έτσι. Και επίσης ξέρεις και ξέρω και εσύ ως νέος βγαίνεις, ότι η πόλη της Κέρκυρας έχει το απίθανο χαρακτηριστικό που έχουν και άλλες πόλεις της χώρας μας, στα στέκια της νεολαίας, να υπάρχει ο συνοστισμός.
Λοιπόν, πάμε να μας πει. Και πήρα από αυτά τα κρούσματα, από τα 78 μόνο 17 είναι εισαγόμενα. 10 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. Ωραία. Και 7 προσήλθαν αυτοβούλες. Όλα τα υπόλοιπα μοιράζονται. Πρωταγωνιστές είναι και πάλι στη λίστα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Στην Αττική, συγγνώμη, βασικά, με 24 κρούσματα και 18 η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αλλά έχουμε και τους γάμους. Και έχουμε και τους γάμους. Να σταθούμε λίγο στους γάμους, Βαγγέλη. Διότι όλα καλά και όλα ωραία. Τα πανηγύρια τα κάνουμε πανηγυράκια. Στην πραγματικότητα έχουμε την υπόθεση με του που επιτρέπουμε, τι επιτρέπουμε, μια επιλεκτική διαχείριση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μη ερμηνεύσιμη, τουλάχιστον με τους επιστημονικούς όρους που μας έχει δώσει η επιστημονική κοινότητα να καταλάβουμε. Συγγνώμη, αλλά δώσε μας ξανά την κατανομή των 78 κρουσμάτων. Από την κατανομή τα 10 είναι κρούσματα τα οποία εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου, 7 προσήλθαν αυτοβούλως, σύνολο δηλαδή 17 στα 78 και μετέπειτα έχουμε και τα κρούσματα τα οποία μοιράζονται με 24 στην Αττική και 18 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δείγμα πλέον ότι αλλάζουν οι ρόλοι και η πλειοψηφία δεν είναι εισαγόμενα κρούσματα, δεν είναι ούτε καν τα μισά, είναι μια μειοψηφία. Η πλειοψηφία εντοπίζεται σε περιφερειακές ενότητες. Και να πούμε και εδώ ότι και συνδυασμό με τα γεγονότα που ανέφερε. Τα κρούσματα τα οποία βρέθηκαν σε γάμο. Αλλά και σε ένα άλλο γάμο στις Σέρες, δύο άνθρωποι που είχαν παρευρεθεί εκεί, βρέθηκαν και αυτοί θετικοί στον ιό. Δείχνει λοιπόν πως ό,τι πλέον δεν αναστέλλεται στοιχίζει. Και επιπλέον δεν έχουμε μόνο τον 78, τον αριθμό των 78 κρουσμάτων. Έχουμε και θλιβερά νέα από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Διότι είχαμε και έχουμε νεκρούς σήμερα, ναι. Και έχουμε και διασωληνωμένους πια. Εκεί που είχαμε 0 διασωληνωμένους. Τρεις νεκρούς. Διότι δείχνει όλη αυτή η ιστορία ότι μπαίνουμε πια σε μια νέα φάση έντασης. Όχι δεύτερο κρούσμα, αλλά αυτές οι καμπύλες που μάλλον δείχνουν τη διαδικασία της επιμόλυνσης, έχουμε κορύφωση. Και ίσως έχουμε εξέλιξη προς την κορύφωση, λένε κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν μια αντίληψη αυτού του πράγματος. Για πες μας και αυτό. Σήμερα είχαμε τρεις νεκρούς ακόμα, φτάνουμε στους 204. Συνολικά, όπως έχουν καταγραφεί. Ενώ το τελευταίο διάστημα δεν παρουσιάζει μεγάλο αριθμό νεκρών, σήμερα έχουμε τρεις νεκρούς. Να πούμε ότι αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ ψηλός. Χθες ο αριθμός που φτάσαμε μας γύρισε 100 μέρες πίσω, στην 21 Απριλίου. Σήμερα κάνουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, κάνουμε ρεκόρ. Και παράλληλα, να πούμε ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, είχαμε και τοποθέτηση, επειδή σε άλλες χώρες υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη έξαρση, του ενός εκπροσώπου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο λέγοντας ότι ο κορονοϊός χτυπάει και τους νέους. Οι νέοι μπορούν και να νοσήσουν και να πεθάνουν και να μεταδώσουν. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι σε παγκόσμιο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ αυτό στο γκάλωπ που έκανε σήμερα, διότι σήμερα έκαμε σε ένα ρεπορτάζ δρόμου. Συνομίλησες με ανθρώπους ηλικίας σου. Ναι. Και φαντάζομαι ότι θα κατέγραψες. Μάλλον τα αισθήματα πρέπει να είναι αμφίσιμα από αυτή την. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της υπόθεσης και άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι καβάλα στα άλλο. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή δεν είχαμε ξεκάθαρους ανθρώπους που έλεγαν ναι, συμφωνώ με τα μέτρα να γίνουν πιο αύστηρα και ανησυχώ. Είχαμε ανθρώπους που έλεγαν τα πράγματα είναι πιο υπερβολικά και είχαν και ανθρώπους που μας είπε κι ένας ότι αν κάποιοι μπορούν να καταλάβουν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δηλαδή κάπως έτσι μοιράζεται. Ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ που έκανες. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς ο απλός καθημερινός πολίτης, ο νέος άνθρωπος, φυσικά δεν είναι αντικειμενικό δείγμα, καταγράψαμε όμως κάποιες απόψεις. Είναι εντελώς τυχαίες. Νέοι άνθρωποι μέσα στην πόλη της Κέρκυρας ζητήσαμε το σχόλιο τους, ζητήσαμε την άποψή τους, ζητήσαμε την ανάλυσή τους σε αυτό το οποίο πια ισχύει. Μέρα με τη μέρα, αυτή την εβδομάδα η οποία πέρασε, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Με την κορύφωση σήμερα στον αριθμό 78. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έξαρση του κορονοϊού, καθώς τα κρούσματα που καταγράφονται στην ημερήσια ανακοίνωση του ΟΔΗ είναι συνεχώς αυξανόμενα. Η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει πως η χαλάρωση έχει οδηγήσει στην έξαρση του ιού. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε νέους ανθρώπους, καθώς πλέον καταγράφονται καθημερινά κρούσματα νεαρής ηλικίας και ο μέσος όρος εκείνων που προσβάλλονται τον κορονοϊό πλέον έχει μειωθεί. Ανακοίνωση γι' αυτό έβγαλε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος τόνισε πως οι νέοι άνθρωποι μπορούν και αυτοί να νοσήσουν, μπορεί και αυτοί να διαδώσουν τον κορονοϊό, μπορεί και να πεθάνουν. Στον πίκεντρο έχουν βρεθεί τα πάρτι σε οργανωμένες παραλίες, οι καφετέρειες, καθώς και όποιο άλλο μέρος παρατηρείται συνωστισμός, ο οποίος είναι ικανός να προκαλέσει τη νέα διασπορά του ιού. Στην Κέρκυρα, μάλιστα, βλέπουμε πως ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του για τα καλά. Πάντως, γεγονότα με πάρτι, κατασκηνώσεις. Είμαι κατά αυτών των γεγονότων. Δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, κατασκηνώσεις αυτή την περίοδο είναι ότι χειρότερο.
Γιατί να πας σε μια κατασκήνωση που θα είναι 200 άτομα με τον κίνδυνο ότι κάποιος θα κολλήσει, ότι κάποιος θα έχει τον ιό, θα το μεταδώσει σε κάποιον άλλον και θα υπάρχει μετά, μπορεί να υπάρξει ένα μεγάλο κύμα άτομων που θα αρρωστήσουν. Δεν με αγγίζει καθόλου, να ξεκινήσω από εκεί. Ναι, αυτό είναι λίγο ακραίο. Εντάξει, ότι κάνουν μαζικά πάρτι και υπάρχει πολλοί κόσμος, συνωστισμός, αυτό συμφωνώ. Απλά, εντάξει, τώρα και αποστάσεις πόσο να κρατήσεις. Όχι, εμένα δεν με αγγίζει προσωπικά. Δεν φοβάμαι τον κορονοϊό. Το αν που έχει γίνει στο παρελθόν, είναι υπερβολικά μέτρα. Πιστεύω είναι υπερβολικά αυτά μέτρα. Πραγματικότητα δεν μας έχει αγγίξει ιδιαίτερα, δηλαδή υπάρχει μια χαλαρότητα και από μεριά μας, πιστεύω, από μεριά όλου του κόσμου. Τι να σου πω παρακάτω, δεν ξέρω. Πηγαίναμε πολύ καλά, αλλά μετά έπρεπε να σωθεί λίγο η οικονομία, να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Και πάρθηκε ένα ρίσκο κατά την άποψή μου. Πρωτά με το Ολυμπιακό έγινε χαμός στο Παθαλιμάνι και δεν αυξήθηκαν τα κρούσματα, ας πούμε. Και έχουμε όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται μέρα με τη μέρα. Πήρατε μια γεύση. Δεν είναι φυσικά η αντικειμενική θεώρηση. Ένα μικρό δείγμα είναι, αλλά πήραμε ένα δείγμα αντίληψης και σχολιασμού από νέους ανθρώπους αυτού που αφορά τη ζωή μας και αυτό το οποίο εξελίσσεται με πολύ δυναμικά χαρακτηριστικά και θερίζει ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε πολλά ακόμη από το χώρο της τοπικής δημοσιογραφίας. Θα σταθούμε στην Τρίτη Ενότητα και στο Χιτά Τεμπλονίου. Η μάχη συνεχίζεται. Είναι εκεί η Δήμαρχος Κερκυραίων και Διαποντίων και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ με συνεργάτες της. Μια ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι πριν από λίγο επιχειρούσαν και τα μικρά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πεσετέλ. Γίνεται προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο. Θα δούμε λοιπόν τι εξέλιξη έχουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 30 του μηνός Ιουλίου και είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Έχουμε μεγάλα θέματα στην τοπική κοινωνία. Το μεγάλο θέμα είναι η φωτιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Χιτά Τεμπλονίου. Τεράστιο θέμα, με τεράστιες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Η απελευθέρωση των διοξινών είναι το μεγάλο κεφάλαιο για τη ζωή μας. Ένα κεφάλαιο που θα το δούμε και στη ροή του σημερινού μας δελτίου και συνέχεια στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Αλλά έχουμε και εξελίξεις και πληροφορίες όσον αφορά τη διπλή δολοφονία την περασμένη εβδομάδα στην Κέρκυρα. Υπάρχει συνεχής έρευνα των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία και νεότερες πληροφορίες και πάμε να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας που εξελίσσεται για τον εντοπισμό των δραστών της διπλής δολοφονίας των δύο Μαυροβούνιων στην περιοχή Κανούλη στη Νότια Κέρκυρα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο δραστών νίκιασε μηχανή τύπου γουρούνα και με αυτήν επισκέφθηκε σημεία που αναζητούσε να νοικιάσει φουσκωτό σκάφος. Το σκάφος νοικιάστηκε και μάλιστα ο ένας εκ των δύο εκτελεστών πλήρωσε μετρητής και προκαταβολικά τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια παρέλαβε το σκάφος από την περιοχή του ΝΑΟΚ, όπου και το επέστρεψε τρεις ημέρες μετά. Η μηχανή με την οποία φαίνεται ότι κινήθηκαν εντοπίστηκε σε γκρεμό στη Νότια Κέρκυρα. Όπως όλα δείχνουν, οι δράστες είχαν φτάσει στο νησί περίπου μία εβδομάδα πριν την δολοφονική επίθεση. Τα θύματα της άγριας δολοφονίας είναι ο Άλαν Κόζαρ από το μπαρ του Μαυροβουνίου και ο Νταμίρ Χάτζης από το σέρβικο Ούζιτσε. Και οι δύο τους ήταν καταζητούμενοι από τις αστυνομικές αρχές Σερβίας και Μαυροβουνίου, ενώ είχε εκδοθεί και διεθνές ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο άνδρες έφτασαν στην Κέρκυρα με πλαστά διαβατήρια. Νίκιασαν τη βίλα από τις 21 Ιουνίου και για δύο μήνες ακόμα. Στο σημείο της διπλής δολοφονίας βρέθηκαν πάνω από 30 κάλικες. Στελέχη του εγκληματολογικού έκαναν ενδελεχή έρευνα και στο εσωτερικό της βίλας, όπου εντόπισαν μεταξύ άλλων ένα ακόμη όπλο, μεγάλο χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα και λάπτοπ. Εξωτερικά της περίφραξης του σπιτιού βρέθηκε ο γεμιστήρας από το ένα από τα δύο όπλα της δολοφονίας. Σύμφωνα και με τον ιατροδικαστή, οι δύο άνδρες μόλις είχαν φτάσει στο σπίτι, αλλά δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν καθώς δέχτηκαν πυρά. Τους άνδρες βρήκε μια γυναίκα, η οποία αμέσως ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη και εκείνος την αστυνομία. Από την πρώτη στιγμή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Μαυροβουνίου έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των δύο ανδρών. Μάλιστα, σχετίζουν την περίπτωση της διπλής δολοφονίας της Κέρκυρας με εκείνη στις αρχές του έτου στη Βάρη. Τότε είχαν δολοφονηθεί ο Ιγνόρ Ντέντοβιτς και ο Στέβαν Σταμάτοβιτς. Ήταν οι αρχηγοί των Σκαλιάρη, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φίλοι του Κοζάρ, που δολοφονήθηκε στον Χαλικούνα. Η εγκληματική οργάνωση, στην οποία οι δύο δολοφόνοι φέρονται πως άνοικαν, ήταν γνωστή στην αστυνομία του Μαυροβουνίου για πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στην υπόθεση του ηχητά Τεμπλονίου, των εξελίξεων εκεί. Είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ο Κυριάκος Μάνεσης, γιατί το παρακολουθούσε και αυτός στην αίθουσα σύνταξης. Με ό,τι στοιχεία, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι ίσως η πιο σοβαρή υπόθεση και εκείνη η οποία θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα μήνα, και μάλιστα σκουπίδι το οποίο ήταν ζωντανό. Ήταν έτοιμο για δεματοποίηση και μεταφορά στο Χιτά της Κοζάνης. Ξανά καλησπέρα, Κυριάκο, τα είπαμε και τηλεφωνικά. Εδώ και πάλι, το νεότερο στοιχείο είναι ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές και άλλες δυνάμεις θα έχουμε και βίντεο. Ελέγχουν την κατάσταση πάνω στο Τεμπλόνι, ναι. Με τη διαφορά ότι θα συνεχιστεί το επόμενο τριήμερο τουλάχιστον να σιγοκαίει όπως εξελίχθηκε από το πρώτο στάδιο η πυρκαγιά. Σωστά. Δεν ήταν μια φλόγα, μια έκρηξη της πρώτης φοράς, ήταν καπνή. Σιγόβραζε που λέμε και ξαφνικά εκδηλώθηκε. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες που κατά ταχτά χρονικά διαστήματα δείχνουμε όπως και τώρα στο κεντρικό μας δελτίο. Ειδήσεων για την ενημέρωση των φίλων τηλεθεατών. Είναι οι πρώτες εικόνες στην εκδήλωση της φωτιάς. Είναι οι εικόνες που ένα δεύτερο βιντεάκι δείχνει και έναν εργαζόμενο που τρέχει με κίνδυνο της ζωής του. Να το φαίνεται εδώ πέρα, είναι αυτό το βίντεο. Τρέχει να σβήσει. Μόνος με τις φλόγες. Κάποιο λάστιχο φαίνεται να τραβάει, μήπως και έριχνε κάτι. Μάταιος σκόπος, αλλά τι να του πούμε αυτού του ανθρώπου. Ένα μπράβο. Και την άλλη φορά να μην θυσιάσει τη ζωή του, σε καμία περίπτωση. Ούτε να κινδυνεύσει. Ο συναγερμός ήταν άμεσος. Τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί. Όπως μας έλεγε ο διοικητής ο κ. Κολοβός, και η ανεξέλεγκτα, αν μπορούμε να έχουμε. Τι σημαίνει άμεσος σε ένα χιτά που δεν έχει άδεια πυροπροστασίας? Μπορώ να μου εξηγήσεις? Μπορώ να σου το εξηγήσω εγώ. Διαφορετικά θα πριν από λίγη ώρα κινήθηκε προς εισαγγελία η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπλονίου, η κυρία Μάγδα Παπαδικροπούλου, να ενημερώσει σχετικά και να ζητήσει την αυτόφορη διαδικασία. Απόψε η νύχτα θα είναι μακριά και για τη φωτιά και, αυτό και το για πλάνο το δικαστικό ρεπορτάζ. Μπορείτε να το παγώσετε στο βίντεο γολ. Μπράβο, ωραία. Παρακαλώ πολύ, δώστε μας διπλό με τον Κυριάκο. Θέλω κάτι να πω και να σχολιάσω. Δες, Κυριάκο, εδώ είναι η φωτιά. Το σύννεφο της φωτιάς, προς τα που κινείται, προς την κατοικημένη παρακείμενη περιοχή. Το Τεμπλόνι είναι από την άλλη μεριά. Εδώ είναι η περιοχή του ποταμού, των Ευρωπούλων. Είναι η κοντόκαλη, Ουβιά, Αλικές ποταμού. Είναι εκεί η ευρύτερη περιοχή. Που πάει ο άνεμος. Τι είναι αυτό που καίει? Σκουπίδι. Τι απελευθερώνει η καύση των σκουπιδιών? Γιατί ακόμη δεν επιτρέπεται η πυρόλυση στη χώρα μας? Είναι επιφυλακτικοί επιστήμονες στην πυρόλυση, δηλαδή στο κάψιμο των σκουπιδιών, με πολλές μεμβράνες και με πολλά φίλτρα, διότι απελευθερώνονται, διαφεύγουν οι διοξίνες. Τι λέει η επιστημονική κοινότητα? Ότι οι διοξίνες είναι ο σιωπηλός δολοφόνος. Άγευστοι, άχρωμοι, αόρατοι. Επικάθεται στην τροφική αλυσίδα. Και δημιουργεί, ναι, ελέγχοντα. Και μια λεπτομέρεια σε αυτό που είπες για την καύση των σκουπιδιών. Ναι. Προς κάθε λογής ανευθυνοϋπεύθυνους που κατά το παρελθόν το ψέλιζαν. Δεν καίμε αν έχουμε σχετική αδειοδότηση
οποιοδήποτε σκουπίδι στην καύση του εργοστασίου. Σωστό. Εδώ καίγονται πλαστικά τα πάντα. Και άλλα που δεν ξέρουμε να είναι ανακατεμένα με τα σύννεφα. Αυτή είναι η διαφορά. Τα πάντα. Αν τα καίγαμε υπό έλεγχο, δεν θα είχαμε τέτοιο σύννεφο από διοξίνες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Οι επιπτώσεις του οποίου θα έπρεπε με μια επιδημιολογική μελέτη να αποκαλυφθούν τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα πόσο σοβαροί είμαστε, πόσο η κοινωνία των πολιτών υπάρχει. Περιμένω να δω και τους ευαίσθητους κατά καιρούς για ζητήματα περιβάλλοντος πολίτες να βγουν ξανά στους δρόμους, να βγουν στους τοίχους, όχι κλάματα για το τεμπλόνι, αλλά δημιουργική ακτιβιστική δράση. Αυτό είναι η στάση του υπεύθυνου πολίτη. Είναι ο κύριος Αλέκος Αλαμάνος μαζί μας, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Τεμπλονίου. Είναι εκεί και αυτός από την πρώτη στιγμή. Καλησπέρα κύριε Αλαμάνο. Καλησπέρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας πείτε την εικόνα που έχετε αυτή την ώρα εσείς. Γιατί εσείς είστε ο πρώτος ρεπόρτερ ουσιαστικά. Από το σπίτι σας βλέπετε τα πάντα. Δεν χρειάζεται να κατεβείτε στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Καλησπέρα. Είμαι απέναντι ακριβώς. Για πείτε μας, πού βρισκόμαστε καταρχήν. Λέω, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα είναι μηχανήματα πάνω στα σκουπίδια και ανοίγουν διόδους να περάσουν για να σβήσει φωτιά. Είναι υπό έλεγχο, μικρή είναι η αιστεία. Απλώς είναι ο καπνός είναι πολύς, οι διοξίνες είναι και το χωριό όλο έχει ξεκινήσει να φεύγει. Έχουν φύγει μερικά άτομα, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τη Δήμαρχο να βρει ξενοδοχεία να... Α, προχωράει αυτή η ιστορία δηλαδή. Ναι, έχουν φύγει γύρω στα 10 άτομα, 2-3 οικογένειες που είναι ακριβώς απέναντι. Ηλικιωμένοι, ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι του χωριού. Και όποιος θέλει, δεν γίνεται καμία διάκριση. Αγαπητέ μου κύριε. Είναι μόνο που η ευρύτερη περιοχή έχει δίκιο ο Σπύρος. Δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι της. Είναι ευρύτερη περιοχή. Γιατί... Ναι, αυτοί που είναι απέναντι όμως, αυτοί που είναι απέναντι ακριβώς αυτή τη στιγμή τώρα που είναι ο καπνός και είναι απέναντι. Είναι οι πρώτοι. Είναι αναγκασμένοι να φύγουν. Είναι οι πρώτοι. Ναι. Η ενημέρωση και όποιος άλλος θέλει. Η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή από την περιοριστική υπηρεσία είναι η εξής. Η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα. Περιορισμένη όμως στο σημείο εκδήλωσής της. Δεν έχει επεκταθεί. Έχει βάθος η φωτιά. Ξέρουμε ότι όταν καίει σκουπίδι, η φωτιά έχει βάθος. Έχει διεθνήσει βαθιά. Η φωτιά έπιασε απάνω εκεί που έπιασε και προχθές. Είναι στα καμένα. Σε αυτό το κύτταρο που δημιουργήθηκε δίπλα από το δηματοποιητή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι εκεί πέφτουν τα φρέσκα σκουπίδια που θα πάνε στα φρέσκα κοντέινερ για να φύγουν για Κοζάνη. Το επιβεβαιώνετε αυτό. Όχι, δεν το επιβεβαιώνω, γιατί η φωτιά έπιασε στην κορυφή εκεί που έπιασε και προχθές. Εκεί καίγεται κάπου αλλού. Εάν ανεβαίνουν με φορτικά... Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή τώρα, για να ανεβούν οι πυροσβέστες απάνω, ανοίχτηκε δρόμος και είναι μηχανήματα για να μπορέσουν να ανεβούν απάνω να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κορυφή του βουνού από τα σκουπίδια. Άρα λέτε ότι είναι παλιότερο σκουπίδι, σάπιο ενδεχομένως. Δεν θα μπορούσε να είναι το φρέσκο που πάει Κοζάνη, γιατί θα ήταν στα χαμηλά σημεία. Εάν θα έπιανε από χαμηλά, έπιασε πάνω στην κορυφή, γιατί το είδα με τα μάτια μου εγώ, έπιασε μία μικρή αιστεία στην κορυφή και μέχρι που να έρθουν τα περισβαστικά οχήματα, επεκτάθηκε η φωτιά. Ναι, και αυτό όμως αν επεκταθεί μπορεί να χρηστεύσει όλο το σκουπίδι που επρόκειται να φύγει για Κοζάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αμέσως ή αμέσως. Αυτά τα σκουπίδια που είναι δίπλα στο δεματοποιητή, γιατί δεν πάνε τώρα σκουπίδια για να πάνε στα κοντέινερ, αυτά τα σκουπίδια που είναι δίπλα στο δεματοποιητή τώρα που τα κοιτάζω, είναι τα φρέσκα. Εκεί έπιασε φωτιά, εκεί που έχει ξαναπιάσει. Και έπιασε, πιστεύω εγώ, από τη μεγάλη θερμοκρασία που είχε σήμερα, από την κάτω μεριά που το γνωρίζουμε καλά, σιγοκαίει, υπήρχε θερμοκρασία από κάτω, θερμοκρασία από πάνω μεγάλη, και κάποιος κάτι έπιασε φωτιά και επεκτάθηκε φωτιά και έγινε τεράστια. Τόσα χρόνια δεν έπιανε όμως φωτιά. Δεν έπιασε φωτιά. Συγγνώμη, στα κανένα μήνα, δύο φορές. Μισό λεπτάκι κύριε, μισό λεπτάκι. Υπήρχαν τόσα χρόνια να έχουν πιάσει σκουπίδια φωτιά και να είναι έτσι χωρίς χώμα από πάνω και, γιατί έπιασε φωτιά και κάποτε έπιασε φωτιά και είχαν σκεπαστεί τα σκουπίδια. Τώρα αυτή τη στιγμή
Είναι ξεσκέπαστα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Καλά, στο παρελθόν δεν χώναμε τα σκουπίδια για να μην καούν. Τα χώναμε για να κρύψουμε την τροπή μας. Λέμε απάνω στο θέμα. Για να μην υπάρχουν οσμές. Όχι, λέμε ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν τότε φωτιά γιατί χωνότανε. Τώρα, με την πρώτη φωτιά δεν έπεσε χώμα για να μην μπορεί να πιάσει φωτιά. Είναι έτσι ακόμα. Και το αποτέλεσμα είναι να ξαναπιάσουν φωτιά. Αυτό λέω. Δεν έχει πέσει χώμα από πάνω την πρώτη φορά. Είναι πάντως η νύχτα μακρά, διότι φαντάζομαι είναι μακρά, καθόλου γιατί... εύκολη η πυρόσβεση με βάση την πληροφορία που όχι, δεν είναι εύκολη και θέλει πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά γιατί από την πίσω μεριά υπάρχουν εστίες ακόμα με φωτιά. Ωραία. Σας θα και από την κάτω μεριά, και από, κάτω, από την κάτω μεριά που είναι μερικά δέματα που πρέπει αυτά οπωσδήποτε να φύγουν από εκεί, διότι θα πιάσουν φωτιά. Και αν πιάσουν φωτιά τα δέματα, θα επεκταθεί στο χωριό η φωτιά, γιατί από κάτω είναι χόρτα ξερά. Αυτά πρέπει να το μεριμνήσουν οι υπεύθυνοι εδώ. Έχει άνεμο αυτή τη στιγμή εκεί, έχει άνεμο. Ένα ελαφρύ αεράκι έχει, ελαφρύ αεράκι. Έχουν έρθει ενισχύσεις, είδαμε σε φωτογραφίες ένα ελικόπτερο, είναι έτσι. Ήρθε και ελικόπτερο, ήρθανε και δύο αεροπλάνα πυροσβεστικά, ήρθανε, ναι. Σας ευχαριστούμε κύριε Αλαμάνο, σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας οχαδερφισμός, όπως στην περίπτωση του COVID και στην περίπτωση των σκουπιδιών. Το σκουπίδι συγκεντρώνεται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Είδες, δες το αυτοκίνητο και το ύψος των δεμάτων. Έχουμε φτιάξει ένα νέο μυκηναϊκό τείχος εκεί. Δεν είναι στο σπίτι μας μπροστά. Στα μπαίνε, όλα καλά. Συγκεντρώνουμε την κακομοιριά μας και τη μιζέρια μας εκεί. Δολοφονούμε το περιβάλλον. Τις επιπτώσεις του αρχίζουν και την αισθάνονται τώρα πια πολλοί κύριοι και πολλές κυρίες με τις επαύλεις που έχουν κάνει, όχι εδώ στο Τεμπλόνι, αλλά κάτω. Φεύγοντας από το Τεμπλόνι στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να πω ότι αυτός ο αδερφισμός έρχεται απέναντί μας πολλές φορές με συντριπτικά αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε να δούμε ποιοι αύριο ότι η φοβική ανάλυση θα πάνε και στο Τεμπλόνι να κλάψουν στις αγκαλιές της Μάγδας και του Αλαμάνου και του Μουμούρη. Να πούμε στο υπάρχει θέμα, να δούμε και άλλα θέματα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε μια κινητοποίηση που έκανα σήμερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό επισυντισμό. Δυναμική κινητοποίηση, πήγαν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, την οργάνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισυντισμό, η κάμερα του Στάρ ήταν εκεί, ο Βαγγέλης Καποδίστρες έχει κάνει το ρεπορτάζ και πάμε να το δούμε. Επόμενο σταθμό των εργαζόμενων στον επισυντισμό τουρισμό ήταν το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, οι οποίοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί της Παρασκευής. Μάλιστα, μέλη του Συνδικάτου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισυντισμού Τουρισμού μοίραζαν εμφυλάδια και στους ταξιδιώτες προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις εξελίξεις στον τουρισμό. Βροντερό παρόν δίνουν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισυντισμού Τουρισμού. Βασικό τους αίτημα, η κάλυψη ενός οδήματος με το οποίο θα μπορούν να βιοποριστούν, καθώς και η δυνατότητα μονομερής δήλωσης για τους εργαζόμενους στον επισυντισμό και τον τουρισμό. Βασικό τους αίτημα είναι η χορήγηση ενός οδήματος, το οποίο θα είναι ικανό για να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επίσης, διεκδικούν οι εργαζόμενοι στον επισυντισμό τουρισμού να κάνουν μονομερείς δηλώσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδότησης, χωρίς την εμπλοκή των εργοδοτών που απαιτείται μέχρι τώρα. Είμαστε εδώ σήμερα για να διεκδικήσουμε εισόδημα αξιοπρέπειας. Εισόδημα αξιοπρέπειας που να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βιωτικές ανάγκες μας, οι εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία τον επισυντισμό, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό ευρύτερα. Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε για τους εργαζόμενους στον επισυντισμό και στον τουρισμό να μπουν στο πρόγραμμα στήριξης και να μπορούν με μονομερή δήλωση και όχι την εμπλοκή των εργοδοτών να υπαχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Και ταυτόχρονα όλοι οι εποχιακοί εργαζόμενοι στον τουρισμό να αυξηθεί το εισόδημα, να επεκταθεί και για τον Οκτώβριο και επίδομα ανεργίας στο χειμώνα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μέχρι να ανοίξει η σεζόνη επόμενη το καλοκαίρι. Για αυτούς τους αγώνες δίνουμε τη μάχη, για αυτά τα αιτήματα παλεύουμε και εν συνεχεία το επόμενο διάστημα θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας με προγραμματισμένη στις 4 του Σεπτέμβρη τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση και το συλλαλητήριο. Η κάμερα του Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια πήγε στο ποτάμι του ποταμού, μια από τις πιο όμορφες και γραφικές περιοχές της Κέρκυρας, εκεί που το τοπικό συμβούλιο της Αλεπούς και προσωπικά ο Χρήστος Κότσης, ο πρόεδρος του, λέει ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα νέο έργο από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων
να υπάρξει ευάνθηση και το άνοιγμα της μπούκας του ποταμού, διότι εκεί έχουν μαζευτεί λίμματα, υπάρχει με λίγα λόγια ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο. Παρατημένο μοιάζει να είναι το ποτάμι του ποταμού τα τελευταία χρόνια. Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Σταρ δείχνουν από μόνα τους την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ποτάμι. Με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της Αλεπούς, Χρήστο Κότση, να σημειώνει πως επί μία δεκαετία παλεύουμε για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Ενώ υπάρχουν και οικογένειες που παρακαλάνε να μην βρέξει για να μην εμφανιστούν περιστατικά πλημμύρας. Οι καθαρσίες όμως στο ποτάμι δεν αποτελούν το μόνο πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής, καθώς το βράδυ δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. Βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να γίνονται καθημερινά παρεμβάσεις στο ποτάμι. Ορισμένες μάλιστα και από τις συνέπειες του είναι να φανεί πολλές φορές και λίμματα στην περιοχή. Επί μια δεκαετία προσπαθούμε αυτό το ποτάμι να του δώσουμε την αξία του μέσα στις παρυφές της πόλης, μέσα στο κέντρο του Δήμου. Αλλά δυστυχώς δεν μας ακούει κανένας, δεν θέλει να καταλάβει κανένας. Εδώ πνίγονται οικογένειες, καταστρέφονται οικογένειες κάθε χειμώνα. Ζούνε με την αγωνία πότε θα βρέξει και αν θα βρέξει πολύ για να γλιτώσουν την περιουσία τους. Κοιτάξτε το ποτάμι, έχει καταντήσει ένας βόθρος. Σήμερα μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, για αρρώστιες. Αλλά κοιτάξτε το νερό. Αυτό υποτίθεται είναι αλμυρό νερό. Έτσι, πηγάζει από τις αλικές. Τι άλλο να κάνουμε. Έχουμε βαρεθεί. Έχουμε απευθυνθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε απευθυνθεί στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Υγειονομικές υπηρεσίες. Πολιτική προστασία του Δήμου, πολιτική προστασία της περιφέρειας. Πρόσφατα πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει: Δεν βαρέθηκες να μου στέλνεις χαρτιά. Κάποιος πολιτικός προϊστάμενος. Το απάντησα ότι όχι και δεν θα βαρεθώ. Όσοι είμαστε εδώ και μας εμπιστεύεται αυτή η περιοχή για να δώσουμε λύση στα καθημερινά προβλήματα, δεν θα βαρεθούμε. Θα είμαστε εδώ και θα το φτώνουμε. Κάποια στιγμή ελπίζω κάποια δημοτική αρχή, κάποια περιφερειακή αρχή να καταλάβει ότι αυτό πράγμα είναι εδώ. Δεν μπορούμε να λέμε θα. 10 χρόνια γέφυρα του ποταμού. Από εκεί είναι το κακό που δεν μπορεί να περάσει το νερό. 10 χρόνια δημοπρατημένο έργο, κύριοι. Και μετά από 10 χρόνια διαπιστώσανε ότι το έργο αυτό ήθελε άλλη μελέτη. Μα κάποιος επλήρωσε τη μελέτη. Κάποιος παράλαβε τις μελέτες. Κάποιος ξεκίνησε και έκανε δημοπρασία. Βγήκε εργολάβος. 8 χρόνια εργολάβος. Επήγαινε, ξεκινούσε, έσκαβε ένα κομμάτι, τον παρατούσε. Πήγαινε και φεύγε. Τον σταματούσαν. Τώρα τους θυμήθηκε ότι πρέπει να κάνουμε καινούρια πρόληψη ειδικού για να κάνουμε τη γέφυρα του ποταμού και να καθαρίσουμε το ποτάμι. Αυτό το πράγμα γιατί θέλουμε και μελέτες για να καθαρίσουμε. Άσχες. Με μικρόβια. Με το ένα με το άλλο. Όλα αυτά που πάνε. Καταλήγουν εδώ. Έχουν γεμίσει τα χαντάκια. Η περιοχή είναι σοικισμός. Δεν έχει αποχέτευση καταρχήν η περιοχή. 10 χρόνια η ΔΕΙΑΚ δεν θέλει να κάνει αποχέτευση στην περιοχή. Αναρωτιέμαι και εγώ γιατί, τι τους έχει κάνει η περιοχή. Έστω μια μελέτη, έχουν ξεκινήσει κάτι. Γιατί μιλάνε τώρα για μελέτες, μιλάνε για αναβάθμιση των ηλιοστασίων. Μα σας το λέμε 10 χρόνια. Δεν είναι σήμερα. Εμείς εδώ είμαστε, δεν έχουμε με κανένα να φοβηθούμε τίποτε. Εδώ είναι, αλλά και αν συμβεί κάτι, να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι πρώτο μάρτυρα που θα πάω κατηγορία. Θα πάω να τους κατηγορήσω για πολλωστή φορά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν θέλουν. Αν μου πεις και τι γίνεται στην Κερκύρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή το νησί πάει με βήματα σημειωτών και με οπισθοδρόμηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα πολύ διαφορετικό. Μια πολιτική εκδήλωση που θα γίνει. Φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Πέτρου Γάλια. Δόθηκε μια συνέντευξη τύμποντου σήμερα στο θέατρο Σαν Τζιάκομο, με λίγα λόγια στο δημαρχείο, του παλιού δημαρχείου της πόλης της Κέρκυρας. Περισσότερα στο βίντεο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανεμομήλου, το ΔΥΠΕΘΕ Κέρκυρας, η Εφορία Αρχαιοτήτων και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαβοντίων Νήσων διοργανώνουν μουσική βραδιά με αφορμή την Αυγουστιάτικη Μασέλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στην Σπιανάδα και θα είναι μια μουσική βραδιά εις μνήμη της υψήφωνος Βαρβάρας Γραβάκου, η οποία επεβίωσε πριν από ένα χρόνο στις 5 Αυγούστου 2019. Για το γεγονός αυτό πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου στον χώρο του Ιστορικού Δημαρχείου Σαν Τζιάκομο οι διοργανωτές της εκδήλωσης. Η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου Γάλια και η μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού της Παλαιάς Φιλονομικής Πύρου Προσωπάρη. Ενώ θα συμμετέχουν η Βασιλική Καραγιάννη, ο Πέτρος Καλίδης, ο Παντελής Κοντός, ο Παύλος Πανταζόπουλος, ο Σωτήρης Τριάντης, η Δημοτική Χορδία Σαν Τζιάκομο και το Σύνολο Χόρτων. Θέλουμε να καλέσουμε τους συνδημότες μας, να τους προσκαλέσουμε να έρθουν σε αυτή την όμορφη βραδιά, να ενδώσουν στην γοητεία μιας ακόμα καλοκαιρινής μουσικής βραδιάς, μιας βραδιάς πολιτισμού, και να γίνουν όλοι κοινωνοί και συμμέτοχοι σε αυτή την πολύ όμορφη, πολύ δημιουργική και πολύ υψηλού επίπεδου πολιτιστική συνύπαρξη, ώστε φέτος, που δυστυχώς είναι πολύ λιγοστές οι εκδηλώσεις λόγω των συνθήκων που μπορούν να γίνουν, θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από αυτή τη βραδιά να εκφραστούμε, να συγκινηθούμε, να προάγουμε το πνεύμα μας,
και να νιώσουμε υπέροχα σε ένα περιβάλλον μεθυστικό που εκπέμπει μια ιδιαίτερη ενέργεια και πάντα μια ιδιαίτερη πολυπολιτισμικότητα, όπως είναι το νησί μας, η πόλη μας και πολύ περισσότερο ο χώρος που θα λάβει χώρα αυτή η πολύ όμορφη και ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Θα είναι λοιπόν τη Δευτέρα της 3 Αυγούστου στην Πάνω Πλατεία μια μαγική βραδιά που την υπογράφουν άνθρωποι που έχουν δώσει πάρα πολλά στον πολιτισμό του τόπου μας. Θα είναι μια βραδιά που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ανθρώπινη δημιουργία και με την υπογραφή, όπως είπα και πριν, ανθρώπων που έχουν δώσει το στίγμα τους στον τομέα του πολιτισμού, στο τμήμα του πολιτισμού. Εκεί λοιπόν περιμένουμε τους φίλους μας, τους Κερκυραίους και τους φιλοξενούμενους μας, τους επισκέπτες μας, να δουν μια μαγική βραδιά. Με χαρά λοιπόν δεχτήκαμε και εμείς από πλευράς Διπεθέ αυτή την πανέμορφη συνεργασία με τόσο δημιουργικούς και λαμπερούς ανθρώπους. Και θα είναι χαρά μας από εδώ και στο εξής το Διπεθέ να ενώνει διάφορους φορείς και ομάδες, να γίνεται πιο κοινωνικό και να μην είναι τόσο αποστασιοποιημένο από την κοινωνία όσο υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Τόσο και ο Δήμος του Βορρά όσο και του Νότου νομίζω ενστερνίζονται τη δική μου άποψη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα δείξει άμεσα την εξωστρέφειά του. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Όπως πάντα όταν είμαι στην Κέρκυρα, γιατί εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι η ψυχή μου. Αλλά αυτή τη φορά, αυτό το καλοκαίρι, είναι η δεύτερη φορά που είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που είμαι στο νησί, γιατί κάνουμε δύο πολύ όμορφες βραδιές. Η δεύτερη μας βραδιά τη Δευτέρα στην πλατεία μας, Κάστα Ντίβα, μια προσευχή στη Σελήνη, με αποσπάσματα από άριες, με άριες, αποσπάσματα χοροδιακά και καντσονέτες που οι παλιότεροι, ειδικά οι Κερκυραίοι, τραγουδάνε απ' έξω. Ξέρουν τα τραγούδια αυτά απ' έξω και θα τα τραγουδήσουν μαζί μας και θα τα σιγοτραγουδήσουν στην Πανσέλινο. Όλη αυτή την γκάμα των συντελεστών, όπως επίσης και τη δημοτική μας χοροδία, έχουν την τιμή να συνοδεύσουν ένα πολύ όμορφο 12-μελές ορχιστρικό σχήμα που αποτελείται από 12 εκλεκτούς και επιλεγμένους μουσικούς και όλοι μαζί θα δώσουμε το καλύτερο για τη βραδιά αυτή. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όπως την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους με τη συνταγματική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού. Διαφημίσεις όπως πάντα και σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τις εξελίξεις στο Χιτά Τεμπλονίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για το χώρο της εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, δηλαδή του πολυπληθέστερου τμήματος εργαζομένων σήμερα στην Κέρκυρα, στον τουρισμό επιστημισμό. Ο Σταμάτης Πελάης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων, θα είναι απόψε μαζί μας. Πολλά θα πούμε και πολλά θα σχολιάσουμε σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Το Σάββατο καιρός γενικά θα είναι αίθριος. Τοπικές νεφώσεις, τεμπεροντικά τις μεσημβρινές και αποκεφαλινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα δυτικά και βόρεια ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Θάκη και τη Λευκάδα, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 με 4. Και η θερμοκρασία στην Πάτρα θα κυμανθεί από 29 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, την Κιλίνη και τη Ζάκυνθο, η θερμοκρασία θα έχει μέσα από 21 έως 37 βαθμούς, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 20 έως 36 και στη Λευκάδα από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 95%. Στην Ανατολοκρανία και στην Ήπειρο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, ενώ πιθανόν να πέσουν κάποιοι τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου με τους ανέμους να είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα Ιωάννα θα είναι από 19 έως 36 βαθμούς. Στην Αμφιλοχία, την Πρέβεζα, την Άρτα και την Οικουμενίτσα από 21 έως 37 βαθμούς και στο Αγρίνιο από 29 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί από 46 έως 94%. Στην Κέρκυρα, Σπαξούς και στα Διαπόντια νησιά ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας θα έχει μέσα από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίου και στο Μαθράκι από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στους Οδονούς από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην νότια Κέρκυρα του Σπαξούς από 20 έως 36 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί από 48 έως 96% και η θερμοκρασία θάλασσας θα έχει μέσα από 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου.